Ο Λόγος του Θεού. Σχόλια στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Παΐσιος Λαρεντζάκης, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας. Σώσον με σι επιλάμψη. Ελέησον ημάς τους πτέοντας η πόλα κάθε στην ώρα ο Χριστέ μου και δώσ' πρώτε λούστροπους του μετανοήσει. Η συνάντηση του Ιησού Χριστού με τον αρχιτελόνι Ζακχαίο είναι μια θαυμάσια περικοπή, αγαπητοί ακροατές, που χαρίζει στις καρδιές μας αισιοδοξία, θάρρος και βεβαιότητα για την ψυχική μας σωτηρία. Μας δείχνει τον δρόμο που μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθήσει για να συναντηθεί με τον Κύριο και να επικοινωνήσει μαζί Του. Είναι ο αληθινός δρόμος της μετανοίας που πρέπει να είναι έμπρακτη όπως εκείνη του αρχιτελόνι Ζακχαίου. Ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελόνης και πολύ πλούσιος. Και τα δύο αυτά τον είχαν απομακρύνει από τον Θεό και τον είχαν κάνει άδικο και αμαρτωλό. Οι τελώνες αγόραζαν με ένα ορισμένο ποσό τους φόρους. Τα χρήματα που ξεπερνούσαν αυτό το ποσό τα κρατούσαν για τον εαυτό τους. Οι τελώνες ήταν πιεστικοί στην ίσπραξη των φόρων και γι' αυτό ήταν αντιπαθητικοί και μισητοί από τον κόσμο. Είχε καταντήσει η λέξη τελώνης να σημαίνει μεγάλος αμαρτωλός. Ο Ζακχαίος ζητούσε επίμονα να δει τον Κύριο. Ανέβηκε στη Σικομορέα επειδή ήταν κοντός για να δει τον Χριστό που θα περνούσε από εκεί μπροστά. Δεν φοβήθηκε να μην γελάσουν οι άλλοι μαζί του, ούτε λογάριαζε το μεγάλο αξίωμα που είχε στην κοινωνία. Αυτός ήθελε να γνωρίσει τον Χριστό. Ξεπερνούσε όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Μακάρι και ο σημερινός χριστιανός να ακολουθούσε το παράδειγμα του Ζακχαίου. Ο άνθρωπος σήμερα δεν τρέπεται όταν διαπράττει την αμαρτία, αλλά δείχνει δειλία όταν πρόκειται να μετανοήσει. Πολλοί ακόμα ντρέπονται και αυτό το σταυρό τους να κάνουν ή να πούν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, ότι μετέχουν των λατρευτικών συνάξεων, ότι ζουν μια πνευματική ζωή κοντά στο Χριστό και την Εκκλησία. Για να μετανοήσει ο άνθρωπος ειλικρινά όπως ο Ζακχαίος πρέπει πρώτα να νικήσει τις δυσκολίες και τις ειρωνίες του κόσμου. Πόσοι άνθρωποι δεν λιγοψυχούν από τις κρίσεις και τα πειράγματα των συνανθρώπων τους, εδώ πρέπει ο καθένας να οπλιστεί με το θάρρος και τη δύναμη του Ζακχαίου και να ζητήσει τη βοήθεια του Χριστού. Τότε και ο Κύριος θα ζητήσει και από εμάς να τον φιλοξενήσουμε στον οίκο της ψυχής μας. Αυτό γίνεται όταν μας καλεί να κοινωνήσουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι η πιο μεγάλη στιγμή στη ζωή του ανθρώπου. Παίρνουμε μέσα μας τη ζωή του Κυρίου και έτσι κερδίζουμε τη σωτηρία μας, δηλαδή τον Παράδεισο. Όταν αρχίσουμε και φιλοξενούμε το Θεό μέσα μας, τότε συμφιλιωνόμαστε και με τους άλλους ανθρώπους. Το ίδιο έκανε και ο Ζακχαίος. Προχώρησε στο δεύτερο βήμα για τη σωτηρία του. Πούλησε τη μισή περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Επίσης όσους αδίκησε ή έκλειψε θα τους επιστρέψει 4 φορές περισσότερα χρήματα. Την αγάπη που του χάρισε ο Χριστός την προσφέρει τώρα στους άλλους ανθρώπους.
Αυτή η αγάπη χάρισε στο Ζακχαίο τη σωτηρία του. Τώρα ο Ζακχαίος με πίστη, με αγάπη και μετάνοια μεταμορφώθηκε από αμαρτωλός και έγινε το υπόδειγμα του σωσμένου ανθρώπου για τον υπόλοιπο κόσμο. Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 19, με στίχους 1 έως 10. Το καιρό εκείνο διήρχε το Ιησούς στην Ιεριχώ. Και ειδού ανήρων όματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης, και ούτως είναι πλούσιος, και ζήτη ειδήν τον Ιησούν τι εστί, και ούκ δύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρός είναι. Και προδραμών έμπροσθεν να ανέβει επί σικομορέα, ή να είδει αυτόν, ότι διεκείνη σήμελε διέρχεστε. Και ως ήλθεν επί των τόπων, αναβλέψας ο Ιησούς είδε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ζακχαίε, σπεύσες κατάβητη, σήμερον γάρ εν το οίκο σου δί με μήνε. Και σπεύσες κατέβη, και υπεδέξα το αυτόν χέρου, και ειδώντες πάντες διεγόγγιζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλό Ανδρείς ήλθε καταλύσε. Σταθείς δε Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον, ειδού τα ημίση των υπαρχόντων μου Κύριε δίδομη της πτωχής, και ή την οστία συκοφάντησα από δίδομη τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, ότι σήμερον σωτηρία το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμ εστίν, ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός». Και είναι η ελληνική απόδοση του κειμένου. Εκείνον τον καιρό περνούσε ο Ιησούς από την Ιεριχώ, και να ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ζακχαίο, και αυτός ήταν αρχιτελώνης και επομένως πλούσιος, και ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι και δεν μπορούσε, εξαιτίας του κόσμου και επειδή ήταν μικρόσωμος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά και ανέβηκε σε μια σικομορέα για να τον δει, γιατί από εκεί θα περνούσε. Και μόλις ήρθε σε εκείνο το μέρος, σήκωσε τα μάτια του ο Ιησούς και τον είδε και του είπε, «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Και ο Ζακχαίος κατέβηκε αμέσως και υποδέχτηκε τον Ιησού με χαρά. Όλοι τότε που τον είδαν τούτο, εγόγγιζαν και έλεγαν πώς μπήκε να φιλοξενηθεί στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Ζακχαίος όμως στάθηκε μπροστά στον Ιησού και του είπε, «Να τα μισά από τα υπάρχοντά μου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς, και αν τύχει και έκλεψα κανενός, του το δίνω πίσω τετραπλάσιο». Τότε του είπε ο Ιησούς, «Σήμερα έγινε σωτηρία σε τούτο το σπίτι, γιατί και αυτός είναι παιδί του Αβραάμ, γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήλθε για να ψάξει, να βρει και να σώσει τους καμένους». Στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή βλέπουμε τον Ιησού να περνά από την Ιεριχώ κατά την πορεία του προς τα Ιεροσόλυμα. Στην Ιεριχώ, που ήταν σημαντική πόλη για το εμπόριο, έλαβε χώρα και η συνάντηση του Ιησού με τον Ζακχαίο, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης του γραφείου ελέγχου και επιβολής της φορολογίας επί των εξαγωγήμων εμπορευμάτων. Η θέση του αυτή τον βοηθούσε να αποκτήσει πολλά χρήματα, αλλά ταυτόχρονα να μην τον συμπαθούν και οι φορολογούμενοι. Ο τελώνης ήταν ο χειρότερος άνθρωπος στη συνείδηση των Ιουδαίων της εποχής εκείνης. Όταν ο Ιησούς Χριστός έφτασε στην Ιεριχώ, πλήθος κόσμου από όλα τα στρώματα της κοινωνίας μαζεύτηκε για να τον δει. Έτσι και ο Ζακχαίος θέλησε να συναντήσει τον Ιησού, ίσως γιατί πληροφορήθηκε ότι ο Κύριος δεν υποτιμούσε κανένα και αγκάλιαζε όλους τους ανθρώπους. Λόγω όμως του ότι ο Ζακχαίος ήταν μικρόσωμος και μαζεύτηκε και τόσος πολλής κόσμος, δεν μπορούσε να δει τον Ιησού και χωρίς να σκεφτεί ούτε την κοινωνική του θέση, ούτε την προσωπική του αξιοπρέπεια, σκαρφάλωσε σε μια σικομοριά που βρισκόταν εκεί. Τον έκαιγε μέσα του η επιθυμία να δει τον Ιησού τι σεστή. Αγνόησε λοιπόν τα σχόλια των άλλων και έτσι όχι μόνο αξιώθηκε να δει τον Ιησού, αλλά απέκτησε και προσωπική εμπειρία της πραγματικότητας, ότι ο Κύριος δέχεται όλους τους ανθρώπους, ότι ο Κύριος δέχεται τους τελώνες και τους αμαρτωλούς στη Βασιλεία του Θεού. «Ζακχαίε, σπεύσες κατάβητη, σήμερον γάρ εν το οίκο σου δί με μήνε». Όχι μόνο απευθύνθηκε στο Ζακχαίο ο Κύριος, αλλά του είπε ότι θα πάει και στο σπίτι του για να καταλύσει. Ήταν μια επίθεση αγάπης του Κυρίου προς τον Ζακχαίο, τον οποίο καλεί με το όνομά του. Οι θρησκευτικοί άρχοντες του Ισραήλ αποστρέφονταν τον Ζακχαίο, τον κρατούσαν σε απόσταση. Τον θεωρούσαν άδικο, μολυσμένο, αμαρτωλό.
Αντίθετα με αυτούς, ο Ιησούς απευθύνεται στον Ζακχαίο και όπως είδαμε και πιο πάνω του λέει ότι θα πάει και στο σπίτι του. Όπως ήταν φυσικό, αυτό προκάλεσε την αντίδραση όσων ήταν με τον Ιησού και τον κατέκριναν ότι παρά αμαρτωλό Ανδρείς ήλθε καταλύσε. Ο Ιησούς Χριστός δεν κρίνει τους ανθρώπους σύμφωνα με την καταγωγή τους ή τη μέχρι εκείνη τη στιγμή ζωή και συμπεριφορά τους, όπως έκαναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Ο Κύριος βλέπει βαθύτερα στην ψυχή των ανθρώπων. Δεν έκρινε τον Ζακχαίο σύμφωνα με τις αδικίες που είχε διαπράξει μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά του έδωσε την ευκαιρία να επανορθώσει. Δεσμεύεται λοιπόν ο Ζακχαίος ενώπιον του Ιησού και μοιράζει το μισό της περιουσίας του στους φτωχούς και σε όσους αδίκησε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του με την επιβολή δυσβάσταχτων φόρων, τους το ανταποδίδει στο τετραπλάσιο. Αν ο Κύριος συμπεριφερόταν προς τον Ζακχαίο όπως συμπεριφέρονταν οι υπόλοιποι, δεν θα είχε την ευκαιρία ο άνθρωπος αυτός να επανορθώσει. Δεν είδαμε τον Ζακχαίο να μοιράζει την περιουσία του όταν τον έλεγαν άδικο, αλλά όταν ο Ιησούς του είπε ότι θα πάει στο σπίτι του. Με την πράξη του αυτή ο Ζακχαίος έχει τη βεβαίωση από τον Κύριο σήμερα σωτηρία το οίκο του το γένετο, καθότι και αυτός Υιός Αβραάμνεστη ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσε και σώσε το απολωλός. Η αμοιβή του ήταν το ίδιο άμεση με την απόφασή του να επανορθώσει για τις αδικίες που έκανε. Όπως εκείνος χωρίς αναβολή για το αύριο μοίρασε αμέσως το μισό της περιουσίας του και αποκατέστησε τις φορολογικές του αδικίες στο τετραπλάσιο, το ίδιο και ο Ιησούς Χριστός τον βεβαιώνει ότι του παρέχεται η χάρη της σωτηρίας. Επίσης με αυτό το λόγο ο Κύριος ήθελε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει μονοπόλιο στη χάρη του Θεού όπως ήθελαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Δεν ήρθε για να εγκαταστήσει μια τάξη ευνοούμενων, αλλά να αναζητήσει και να σώσει τους αμαρτωλούς. Όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν απόγονοι του Αβραάμ, το ίδιο και ο Ζακχαίος μπορούσε να διεκδικήσει τη σωτηρία, γιατί και αυτός ήταν απόγονος του Αβραάμ. Οι άνθρωποι πνιγόμαστε μέσα στις φροντίδες. Προσπαθούμε εν αγωνίως να αυξήσουμε τα αγαθά μας και να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας. Μέσα σε όλες αυτές τις φροντίδες λησμονούμε την πνευματική μας καλλιέργεια. Με όλο το καθημερινό τρέξιμο αφήνουμε τελευταία μας έννοια τη φροντίδα της ψυχής μας. Ο Ιησούς Χριστός όμως είναι συνέχεια εκεί και μας περιμένει να φιλοξενηθεί στις καρδιές μας όπως φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Ζακχαίου. Όσα λάθη και όσες αδικίες έχουμε κάνει, ο Κύριος μπορεί να μας προσφέρει το μεγάλο θησαυρό της πίστεως και της σωτηρίας, αρκεί να δεχτούμε την πρόσκληση να τον φιλοξενήσουμε όπως ο Ζακχαίος στο ναό της καρδιάς μας. Ημιώτη Κύριος ειν εν ημιν της ικανός σως φυλαχθήνε εκ του εχθρού άμα και ανθρωποκτώνου. Της οδούσιν αυτόν μη παραδός σωτέρ των σων τρόπον κατέ μου κινούνται και γαρί εχθροί μου. Ο Ζακχαίος ζητούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Όπως όλοι μας έτσι και αυτό σίγουρα θα είχε ακούσει για τον Χριστό, για τον Κύριο. Όμως επιθυμούσε να μάθει περισσότερα. Είχε μια λαχτάρα να τον συναντήσει, να τον αντικρίσει, να τον γνωρίσει προσωπικά. Ο πόθος του βαθύς φλόγιζε τα στήθη του. Καμία φιλία, καμία γνωριμία με τόσους αξιωματούχους που είχε λόγω του αξιώματός του δεν τον ικανοποιούσαν. Η κουρασμένη ψυχή του από τις αδικίες που διέπραξε στρέφεται τώρα επίμονα προς το θείο διδάσκαλο.
ο πόθος και η άσβεστος να συνδεθεί οπωσδήποτε με τον Χριστό. Και ο πόθος αυτός αναδεικνύει τον μικρόσωμο αυτό άνθρωπο γίγαντα της αποφασιστικότητας που θα ξεπεράσει και θα νικήσει κάθε εμπόδιο. Ποιο είναι όμως το μεγάλο εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδήσει για να δει τον Χριστό? Το ανθρώπινο πλήθος που συνοδεύει τον Χριστό εμποδίζει τον μικρόσωμο αρχιτελόνι Ζακχαίο όχι μόνο να συναντήσει αλλά και να δει ακόμα τον Χριστό. Κάποιος άλλος στη θέση του ίσως να απογοητευόταν και να υποχωρούσε. Η καρδιά όμως του Ζακχαίου δεν γνώριζε εμπόδια. Όπως μα λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, προδραμό, έτρεξε δηλαδή από άλλους διαφορετικούς δρόμους μπροστά από το πλήθος. Χωρίς να λογαριάζει τι θα πούν οι άλλοι που τον έβλεπαν να τρέχει έναν με μια τέτοια υψηλή κοινωνική θέση. Ούτε λογαριάζει τι θα πούν οι άλλοι βλέποντάς τον να ανεβαίνει στη σικομορέα. Δεν τρέπεται να ανέβει πάνω σε ένα δέντρο για να δει από εκεί τον Χριστό. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να αντικρίσει τον Χριστό, αλλά και ο ίδιος να γίνει θεατός από τον Χριστό. Όταν ο Χριστός τον πρόσεξε, δεν τον επένεσε αμέσως για το ζήλο του, αλλά του ζήτησε να κατέβει κάτω, να πατήσει στο έδαφος, αν ήθελε να τον συναντήσει. Ευλογημένη στιγμή αυτή για τον Ζακχαίο, όταν η καρδιά του ανθρώπου ποθεί να δει, να γνωρίσει, να συνδεθεί με τον Σωτήρα Χριστό, τα πάντα συντρίβονται, εκμηδενίζονται, θεωρούνται σκύβαλα. Λίγοι είναι οι άνθρωποι όμως που στις ημέρες μας ζουν τέτοιες μεγάλες ώρες στην πνευματική του ζωή. Κι αν μέσα τους για ένα διάστημα καίει η φλόγα του πόθου να γνωρίσουν τον Κύριο, κι αν αισθάνονται την ανάγκη να συνδεθούν μαζί του με την μετάνοια, να τον κάνουν μόνιμο ένοικο της ψυχής τους με τη Θεία Ευχαριστία, να ζήσουν σύμφωνα με τις θείες του εντολές, γρήγορα κάπτονται μπροστά στα εμπόδια που παρουσιάζονται. Πολύς όχλος γύρω τους, τα πλήθη που συνήθως αδιαφορούν στα ουράνια μηνύματα που ηρωνεύονται, τους βίνουν κάθε φλόγα, τους κλείνουν τον δρόμο προς τον Κύριο, προς την σωτηρία. Γιατί θα ρωτήσει κάποιος, γιατί οι ίδιοι μέσα τους, στο βάθος της καρδιάς τους αφήνουν τη μικροψυχία να τους υπονομεύει. Εκείνο που τους λείπει είναι η φλογερή πίστη και ο θερμός πόθος να συνδεθούν με τον Κύριο του ουρανού και να ζήσουν σύμφωνα με τις θεϊκές εντολές του. Και γι' αυτό δεν διαθέτουν αποφασιστικότητα. Δεν έχουν την δύναμη, δεν έχουν την τόλμη να τρέξουν μπροστά από τον όχλο και να ανέβουν σε κάποιο δέντρο. Το τι θα πει ο κόσμος, το πώς θα με κρίνουν οι γύρω μου, το δεν μπορώ να πάω αντίθετα στο ρεύμα, όλα αυτά και πολλά άλλα κρατούν μακριά από τον Χριστό τόσους και τόσους σύγχρονους Ζακχαίους. Άνθρωποι που αδίκησαν, που πλούτησαν άνομα, άνθρωποι που καταπάτησαν την τιμή της οικογένειάς τους, που έζησαν μια ζωή ασωτείας και δεν ήθελαν να συνδεθούν μέσω των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας με τον Κύριο, δεν κάνουν το αποφασιστικό εκείνο βήμα. Δεν ανεβαίνουν σε μια σικομορέα για να μην θεωρηθούν από συνάγωγοι, για να μην ακούσουν την ειρωνία των συναδέλφων τους, των συγγενών τους. Και μένουν έτσι αποξενωμένοι από τον Χριστό, μακριά από την Εκκλησία Του. Λίγοι είναι εκείνοι που ακολουθούν τον Ζακχαίο στην πορεία του, μια πορεία που περιφρονεί τα πάντα και πετυχαίνει τον σκοπό της. Όπως για τον αρχιτελόνι Ζακχαίο, έτσι και για αυτούς τα εμπόδια, αντί να γίνουν λίθη προσκόμματος, μεταβάλλονται σε πέτρινα σκαλοπάτια πάνω στα οποία θα πατήσουν για να ανυψωθούν στην πραγματοποίηση του ιδανικού τους. Είναι τόσο βαθύς ο πόθος τους να γνωρίσουν τον Κύριο, να συνδεθούν μαζί του που κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να τους κλείσει τον δρόμο. Να σταματήσουν για τον όχλο? Μα ο όχλος αυτός είναι μακριά από τον Θεό. Είναι τυφλή μπροστά στο Θείο Φως. Αυτούς λοιπόν θα ακούσουν και για χάρη τους θα μείνουν ακόμα μακριά από την Εκκλησία και τα μυστήριά της? Όχι βέβαια. Θα τρέξουν, θα κοπιάσουν, θα ανεβούν πάνω σε ένα δέντρο, με παρησία θα ομολογήσουν ότι αλλάζουν ζωή, ότι εγκαταλείπουν τον δρόμο της αδικίας και της ασωτείας, έστω κι αν τους ειρωνευθούν. Αυτοί είναι που αναζητούν την πραγματική ειρήνη, την γαλήνη της συνείδησής τους, την εκπλήρωση του πόθους τους και αφού είναι πεπισμένοι ότι κοντά στον Κύριο και Θεό τους αυτά εκπληρώνονται, θα φτάσουν οπωσδήποτε στο Θείο Λιμάνι. Η πορεία αυτή είναι δύσκολη, τα εμπόδια πολλά, ορατά και αόρατα. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο τέρμα αυτής της πορείας μας αναμένουν τα ουράνια δώρα της Βασιλείας των Ουρανών. Ας κρατήσουμε φυλαγμένη μέσα στην καρδιά μας την ιστορία του Ζακχαίου.
Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Χριστός ζητά να μας γνωρίσει και ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να σταθεί εμπόδιο σε αυτή τη συνάντηση. Αρκεί να αναγνωρίσουμε και να διαπιστώσουμε τα λάθη και τις παρεκτροπές μας. Να αποτινάξουμε την άρκη που μας εμποδίζει στην προσπάθεια για ενάρετη ζωή. Το κλειδί της ευτυχίας είναι στα χέρια μας. Ας ακούσουμε τη φωνή της καρδιάς μας. Ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο Του είναι η λύτρωση. Αυτός ζητάει να συναντήσει τον άνθρωπο, τον καθένα από μας. Ζητάει να λούσει τη ζωή μας, τις επιδιώξεις μας, τις οικογένειές μας με την χάρη Του. Ας ανταποκριθούμε σε αυτή τη θεϊκή εκζήτηση. Ας μην διστάσουμε. Αξίζει να χαρίσουμε στον εαυτό μας την απόλαυση αυτή. Υπεπίθωτες επικύριον εικασίν ορίτο Αγίο Ιούδα μοσάλε βόντε προσβολές του βελία. Εν ανομίες χείρας αυτών μη εκτινάτωσαν οι θείος ζώντες ουγάρ Χριστός τυραυδόν κλήρων αυτού. Στο Ευαγγέλιο φαίνεται η διαφορετική στάση που παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι στο Χριστό, από την οποία εξαρτάται η σωτηρία τους ή η καταδίκη τους. Πολλοί έτρεξαν για να υποδεχθούν τον Χριστό, αλλά εκείνος πρόσεξε μόνο τον Ζακχαίο, γιατί οι πολλοί ήρθαν από περιέργεια, ενώ ο Ζακχαίος από αγαθό ενδιαφέρον και από πνευματικές αναζητήσεις. Έτσι ο Ζακχαίος αναγνωρίζει τον λυτρωτή και σώζεται, ενώ οι άλλοι διεγόγγιζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλό Ανδρείης ήλθε κατά λύση. Ο Χριστός έγινε το κέντρο σωτηρίας και καταδίκης. Πτώση και ανάσταση πολλών, όπως είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος. Όλοι κατέκριναν τον Ιησού γιατί πήγε στο σπίτι του αρχιτελώνη Ζακχαίου για να τον σώσει. Αυτή η διαγωγή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι άνθρωποι έχουν τη διάθεση πάντα να κατακρίνουν τη διαγωγή των άλλων, κυρίως όμως της Εκκλησίας και των ποιμένων της. Ακούμε διαρκώς παράπονα για διάφορα έργα που κάνουν οι κληρικοί. Ο κλήρος της Εκκλησίας είναι πάντοτε να πολεμάται, να συμμετέχει στο Σταυρό του Χριστού. Αν παρατηρήσετε, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει έργο, καλό ή κακό, που κάνουν οι κληρικοί και δεν δέχεται επιθέσεις από το λαό που διαρκώς παραπονείται. Αυτό βέβαια δεν στεναχωρεί τους αγαθούς ποιμένες, γιατί γνωρίζουν πως τις περισσότερες φορές ο ρόλος του Ορθόδοξου κληρικού, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού, είναι να θυσιάζεται καθημερινά για το ποίμνιο και τελικά να θανατώνεται για τη σωτηρία των προβάτων του. Αλλά είναι θλιβερή η κατάσταση αυτή, γιατί έτσι κλείνουν την πόρτα της σωτηρίας αυτοί που διαρκώς με ψημυρούν. Την ώρα εκείνη διώχνουν τη Θεία Χάρη που υπάρχει στην Εκκλησία και διοχετεύεται στο λαό από τους ποιμένες. Το κακό είναι ότι για κάθε παράπτωμα ενός κληρικού χτυπάται ολόκληρη Εκκλησία. Έτσι γενικεύεται το πράγμα, καθώς επίσης ταυτίζουμε την Εκκλησία με τους κληρικούς, βγάζοντας τον εαυτό μας έξω από το θεανθρώπινο αυτό οργανισμό. Λέμε πολλές φορές: η Εκκλησία κάνει εκείνο και εκείνο, υπονοώντας τον κλήρο. Μα εμείς δεν είμαστε μέλη της. Έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίζουμε τον εαυτό μας από το σώμα του Χριστού, στο οποίο και μόνο υπάρχει η σωτηρία. Άσχετα με τον πόλεμο που δέχεται ο κλήρος και η Εκκλησία, πρέπει να πούμε πως μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η σωτηρία. Εκεί αγιαζόμαστε και γινόμαστε ένα με τον Θεό. Αυτή είναι το ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, που ενώ ο κόσμος αγνοεί και περιφρονεί, είναι ο παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού. Το ερώτημα τίθεται σκληρό και καυτό. Εμείς ζούμε τον Χριστό σαν λυτρωτή μας,
αγνοώντας τι λένε οι άλλοι όπως ο Ζακχαίος, ή καθόμαστε έξω από την Εκκλησία και διαρκώς κατηγορούμε τον Χριστό και τα μέλη του σώματός του? Από την απάντηση εξαρτάται η λύτρωσή μας ή η καταδίκη μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να κάνουμε τη χάρη που μας δίνει ο Χριστός δική μας. Το παράδειγμα της σωτηρίας του Ζακχαίου χαρίζει στις καρδιές μας αισιοδοξία, θάρρος και βεβαιότητα για την ψυχική μας σωτηρία. Μας δείχνει τον δρόμο που μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ακολουθήσει για να συναντηθεί με τον Χριστό και να επικοινωνήσει μαζί του. Είναι ο αληθινός δρόμος της μετάνοιας που πρέπει να είναι έμπραχτη όπως εκείνη του αρχιτελώνη Ζακχαίου. Λόγος του Θεού. Σχόλια στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Παΐσιος Λαρεντζάκης, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας.